Πάμε να ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Δυναμική συμμετοχή και των συνταξιούχων. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλο, και στους τηλεθεατές σας. Παρακολουθήσαμε και μεταφέραμε πλάνα από την μαζική κινητοποίηση στην Πλατεία Ελευθερίας, στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχατε κι εσείς και οι συνάδελφοί σας. Η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Ηρακλείου είναι πάντα ευαίσθητη και συμμετέχει σε όλα αυτά τα θέματα και στις κοινωνικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηράκλειο, αλλά και παντού. Πραγματικά σήμερα η μεγάλη αυτή απεργία με την πρωτοφανή συμμετοχή κόσμου και ιδιαίτερα της νεολαίας, όλες οι φορείς, τα σωματεία θέλουν να εκφράσουν την θλίψη τους πραγματικά για αυτό το δυστύχημα, το λέμε εμείς έγκλημα, που χάθηκαν 57 ζωές νέων ανθρώπων και τραυματίστηκαν άλλοι τόσοι. Εμείς σαν συνταξιούχοι θέλαμε πραγματικά να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην απελευθέρωση των συγκοινωνιών, αλλά και στην εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών που μας οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε, ένας συνταξιούχος, είστε βέβαια νέος, αναφέρομαι και ως ηλικιωμένους μεγαλύτερης ηλικίας συνταξιούχος, πώς νιώθει βλέποντας, βιώνοντας αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει όλοι πανελλαδικά την τελευταία εβδομάδα. Θέλω λίγο να μας παρουσιάσετε το συνέστημα το οποίο βγαίνει από μέσα σας, πέρα από τα κλασικά. Τι ζητάμε? Πάνω κάτω υπάρχει μία λίστα με αιτήματα που τα ζητούν οι περισσότεροι κλάδοι. Ωστόσο, θέλω λίγο να πάμε στο συνέστημα. Πώς νιώθετε, κύριε Λενακάκη? Οι συνταξιούχοι, πιστεύω όλος ο ελληνικός λαός, πραγματικά εκφράζει την θλίψη του, αλλά παράλληλα και την οργή του για αυτό το τραγικό δυστύχημα που σας είπα προηγούμενα, χάθηκαν τόσες ζωές νέων ανθρώπων. Έτσι. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι εμείς πραγματικά συμπαραστεκόμαστε σε όλες τις οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους και τους δίνουμε και μια υπόσχεση ότι δεν θα ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, αλλά και δεν θα συγκαλυφθεί. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, γιατί αυτό που θέλουμε να πούμε είναι τραγικό. Το να φεύγει το παιδί από μια οικογένεια και να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο να χάνεται στο δρόμο, αυτό είναι τραγικό. Και αυτό πραγματικά έδειξαν σήμερα όλα τα σωματεία, όλοι οι φορείς, όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό ακριβώς το συνέστημα εξέφρασαν με κάθε τρόπο. Ναι. Θέλω λίγο να μας πείτε και να κλείσουμε με αυτό αναφορικά με την κινητοποίηση και τη συμμετοχή του κλάδου των συνταξιούχων. Σας άφησε ικανοποιημένο? Οι συνταξιούχοι πραγματικά είχαν μια θεαματική, θα έλεγα, συμμετοχή. Θεαματική συμμετοχή σήμερα στο σημερινό συλλαγητήριο. Εγώ τουλάχιστον έχω τώρα και 10 χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις στο Ηράκλειο. Μια τέτοια συγκέντρωση δεν είχε γίνει ποτέ. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν συγκινητική η παρουσία σήμερα των νέων παιδιών στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Λενακάκη, χαιρετισμούς. Να σας ευχαριστήσω πολύ.